Θερμά, διότι πιστεύω ότι η δημόσια τηλεόραση με όλες τις κυβερνήσεις προσφέρει μια πιο σφαιρική, πιο πλήρη ενημέρωση σε όλους τους Έλληνες πολίτες και πιστεύω ότι όλα τα δημόσια πρόσωπα έχουμε το μεγάλο καθήκον, θα το πω για μία ακόμη φορά, να στηρίζουμε και τη δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο ραδιόφωνο. Μάλιστα. Πέρα από τις παρουσίες μας και τις συμμετοχές μας στους ιδιωτικούς φορείς που βεβαίως πρέπει να υπάρχουν και να δραστηριοποιούνται. Μάλιστα. Μάλιστα. Να ξεκινήσω από κάτι που τουλάχιστον εξέπληξε εμένα χθες. Ναι. Βλέποντας το λογαριασμό σας στο Facebook, είδα ότι κάνατε μία ανάρτηση που γράφεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στα χέρια της μία δημοσκόπηση βάσει της οποίας είναι μπροστά μόνο κατά 1,2%. Έγραψα ακριβώς, γιατί θέλω να την επαναλάβω, ότι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έχει μία τέτοια δημοσκόπηση στα χέρια του. Εκείνο το οποίο έχω διαπιστώσει και το είπα και προχτές σε μία άλλη δημόσια παρέμβασή μου σε ένα ιδιωτικό κανάλι είναι ότι, το είπα βέβαια λίγο σκοπτικά, ηρωνικά, αλλά είναι αλήθεια ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε δημοσκοπήσεις όπου οι δημοσκόποι θα χάνουν κάθε μέρα, από τη Δευτέρα το έχω πει, μισή έως μία μονάδα μέχρι την Παρασκευή που στελειώνει. Μισή έως μία μονάδα στη διαφορά. Στη διαφορά. Εννοείται ότι το πηγαίνουν σιγά σιγά, ρίχνουν τη διαφορά σιγά σιγά κατά μισή μονάδα πολλοί, την ημέρα. Πολλοί από τους δημοσκόπους, τα λέω όλοι, υπάρχουν και πάρα πολύ σοβαροί, αλλά έχουμε και μια πληθώρα εταιριών δημοσκοπήσεων. Πολλοί από τους δημοσκόπους δυστυχώς έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα τη σοβαρότητά τους. Και θα σας θυμίσω ότι και στις εκλογές του 2015 τρεις από τους δημοσκόπους αναγκάστηκαν λόγω της μεγάλης αστοχίας της προβλέψης τους την επόμενη μέρα των εκλογών να ζητήσουν συγγνώμη και από το ελληνικό κοινό. Έτσι. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή τη στιγμή διορθώνουν τις προβλέψεις τους, διότι θα πρέπει είναι να... εκτίμησή σας ή είναι πληροφόρηση? Κοιτάξτε, επειδή δεν είστε δημοσιογράφος, λέμε πως είναι αποτέλεσμα προϊόν ρεπορτάζ. Θα σας πω το εξής. Έχω πολύ καλές πληροφορίες, αλλά κάνω και εκτίμηση. Ναι. Ως δημοσιογράφος έχω μάθει να κάνω ένα συγκερασμό των πληροφοριών με τη δική μου εκτίμηση και βεβαίως μπαίνει μέσα και το στοιχείο ότι 5,5 χρόνια ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχα πρόσβαση σε όλες τις δημοσκοπήσεις και ξέρω πολύ πώς λειτουργούν. Θα πρέπει να θυμίσω εδώ και να το πούμε και στους ακροατές, στους θεατές που μας βλέπουν, ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν ζουν όπως νομίζουμε πολλοί από εμάς. Από τις δημοσκοπήσεις που κάνουν για τα μέσα ενημέρωσης ή τα κόμματα. Ζούνε και επιβιώνουν από μετρήσεις που κάνουν για ιδιωτικές εταιρείες, για προϊόντα, για παροχή υπηρεσιών. Σωστά. Πρέπει λοιπόν την αξιοπιστία στους καταλαβαίνουν ότι πρέπει να διατηρήσουν. Διότι την άλλη μέρα θα χάσουν πελάτες. Εάν μετράνε λάθος, θα έρθει ο άλλος ο οποίος έχει το τάδε προϊόν από ρηπαντικό ή οτιδήποτε άλλο. Πια κάτσε. Με μέτρησες και μέτρησες λάθος. Πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να το προστατεύσουν. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια πολύ δύσκολη κατάσταση στις μετρήσεις. Γιατί όλοι οι δημοσκόποι συμφωνούν σε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι 50-60 ίσως και περισσότερο, μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που δέχονται ένα τηλεφώνημα από εταιρείες δημοσκόπησης κλείνουν το τηλέφωνο και δεν απαντούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει για την μεθοδολογία που ακολουθούν οι πολιτικοί επιστήμονες και οι δημοσκόποι. Γιατί το δείγμα που χρησιμοποιούν και πάνω στο οποίο κάνουν τις αναγωγές προκύπτει αφού είχε αποκλειστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που δηλώνει ότι δεν θέλω να συμμετέχω στην έρευνά σας. Πώς θα τους εξιχνιάσετε λοιπόν αυτούς? Πολύ σωστό. Πώς θα βρείτε την προσυμπεριφέρονση? Έχω και έναν άλλο προβληματισμό. Έχω και έναν άλλο προβληματισμό ότι πώς μπορείς, ας πούμε, επειδή βλέπω πολλές δημοσκοπήσεις, όχι τώρα, γενικότερα συμβαίνει. Δεν αναφέρω μόνο στις σημερινές. Ναι, γενικότερα. Λέω όταν βλέπεις έχεις ένα ποσοστό αναποφάσεις των 25%, πώς μπορείς να εξέχεις ασφαλές συμπέρασμα ή να βγάζεις ένα ποσοστό. Δηλαδή, είναι ένα θέμα γενικότερα για το μοντέλο. Το εξής για να το θυμίσω, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Και όσον αφορά και το δικό μου πολιτικό παρελθόν, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά το βάζω. Στις εκλογές που πήγαμε το φθινόπωρο του 2009 και χάσαμε από το Πασόκ με 11 μονάδες διαφορά. Οι προβλέψεις ήταν για 5,5. Δεν είχα καμία δημοσκόπηση, σας διαβεβαιώνω, ούτε εγώ, ούτε ο τότε πρωθυπουργός, ούτε το επιτελείο που διαχειριζόμαστε, που να προέβλεπε τέτοια μεγάλη διαφορά. Και τότε το κοινό ήταν πολύ πιο εύκολα μετρήσιμο, εκδηλωνόταν περισσότερο, δεν είχαμε ακραία κόμματα των οποίων οι ενδεχόμενοι ψηφοφόροι έχουν τη λεγόμενη κρυφή ψήφο, κρατάνε δηλαδή την πρόθεση στιγμή, μυστική για διαφόρους λόγους. Έτσι. Πρέπει λοιπόν αυτά τα στοιχεία να τα
βλέπουμε με μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Εγώ έχω δει και την πάγια άποψη mm-hmm. ότι το πρώτο τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από τις εκλογές δεν πρέπει να επιτρέπεται η ναι. δημοσίευση δημοσκοπήσεων. Να πάμε επηρεάζει, λίγο κλίμα, ναι. λέτε. Επηρεάζει. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, και με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα, mm-hmm. ότι το αποτέλεσμα των εκλογών πρέπει να το καθορίζει η στάση των ψηφοφόρων και όχι τα τερτύπια mm-hmm. ή οι λάθος εκτιμήσεις mm-hmm. των δημοσκόπων. Να φύγουμε λίγο από τις δημοσκοπήσεις και επειδή αναφερθήκατε, κάνατε την αναφορά στο πολιτικό σας παρελθόν, όπως είπατε. Το πολιτικό σας παρελθόν το γνωρίζουμε στην κυβέρνηση του κύριου Καραμαλή. Το πολιτικό σας μέλλον το γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι πολύ απλό, το οποίο πάει λίγο περισσότερο από αυτό, πιο μακριά από αυτά που έχω πει ήδη, ναι. Με αρκετούς φίλους που προέρχονται είτε ήδη από το ήδη υπάρχον πολιτικό σκηνικό, είτε από είναι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν μετάσχει ενεργά ναι. στην πολιτική, έχουμε έτοιμη στα σκαριά μία πολιτική κίνηση, mm-hmm. της οποίας και τη διακήρυξη, η οποία είναι πανέτοιμη αρχών και θέσεων, mm-hmm. και το όνομα, mm-hmm. ελπίζω να μπορώ να την ανακοινώσω τις επόμενες μέρες μετά τις εκλογές της Κυριακής. Το γεγονός... Η πολιτική κίνηση αυτή ναι. σε ποιον πολιτικο-ιδεολογικό χώρο κινείται? Στο χώρο του κέντρου και της κεντροδεξιάς. Μάλιστα. Όπου ανήκω αμετακίνητα από το 1976, όταν με δική μου απόφαση ναι. έγινα μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος που, σε αυτό θέλω να έρθω, ο λόγος που σήμερα δεν είστε στη Νέα Δημοκρατία είναι λόγω της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ή υπάρχουν άλλοι λόγοι? Είναι, ο βασικός λόγος είναι ένας και μοναδικός. Ναι. Ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία mm-hmm. δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία όπως εξελίχθηκε ναι, ναι. και όπως διοικήθηκε mm-hmm. Μέχρι και τον Κώστα Καραμαλή το 2009. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία η σημερινή έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά τα οποία με αποξενώνουν πλήρως. Είναι πρώτο ο εναγκαλισμός ακραίων δεξιών mm-hmm. στοιχείων, mm-hmm. εκ των οποίων ένας έγινε μάλιστα και αντιπρόεδρος κατά απονομήν, δεν εξελέγει, κατά απονομήν έγινε αντιπρόεδρος, και νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις οι οποίες αφήνουν απ' έξω τα συμφέροντα, τις ανάγκες, τις ανησυχίες αν θέλετε, της κοινωνίας. Ο κύριος Καραμαλής όμως θέλει μήνυμα... Άρα είναι πολιτικο-ιδεολογική η διαφορά, ναι. δεν είναι τόσο ναι, στα ναι, πρόσωπα. Ναι, ναι. Είναι παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν ανήκει σε ένα μεγάλο κόμμα, το οποίο έχει κάνει 7-8 mm-hmm. αλλαγές στην ηγεσία του, θα θέτεις πρώτα απ' όλα την επιλογή προσώπου? Mm-hmm. Ασφαλώς και όχι. Mm-hmm. Ανήκεις κάπου διότι κάτι σε εμπνέει με τον τρόπο που ιδρύθηκε, με τον τρόπο που εξελίχθηκε mm-hmm. και από τους ανθρώπους βεβαίως που βρέθηκαν συγκοριθεί. Έχει ευθύνη ο κ. Μητσοτάκης, λέτε, για αυτή την, όπως λέτε, στροφή της Νέας Δημοκρατίας? Με συγχωρείτε, αυτά, όλα, είναι, τα οποία, ναι. αυτά τα οποία, όλα τα οποία ακούμε τις τελευταίες εβδομάδες και τα οποία βγάζουν τις αιμονές mm-hmm. της σημερινής ηγεσίας, ποιος τα λέει, εγώ? Τα λέει ο κύριος Μημαράκης, τα λέει ο κύριος Δένδιας, τα λέει η κυρία Μπακογιάννη, τα λέει ο κύριος Καραμαλής, ένας τα λέει. Ναι. Και οι άλλοι όλοι σιωπούν. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό. Ο κύριος Καραμαλής, παρόλα αυτά, ήθελα μόνο να θέσω αυτό, επειδή αναφερθήκατε στον Κώστα Καραμαλή. Ο κύριος Καραμαλής φαίνεται να στέλνει ένα μήνυμα συστράτευσης για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι σήμερα. Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κώστας Καραμαλής, να σας πω κάτι. Εγώ δεν εκφράζομαι ποτέ για θέματα τα οποία αφορούν τον Κώστα Καραμαλή για ένα πολύ απλό λόγο. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν και είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. 13 ολόκληρα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε ένα κόμμα σε πολύ δύσκολη κατάσταση το 1997, το οδήγησε σε δύο εκλογικές νίκες και είχε την ευτυχία την ημέρα που χάθηκαν, το βράδυ που χάθηκαν οι εκλογές του 2009, παρά τις πιέσεις που δεχόταν από διάφορα στελέχη, να μείνει αμετακίνητος στην απόφασή του να παραδώσει και μάλιστα με καταστατικό τρόπο ναι. την ηγεσία ναι. στον επόμενο. Αυτό λοιπόν το οποίο ο ίδιος θεωρεί, ερμηνεύω εγώ, ότι έχει υποχρέωση να κάνει και επειδή ακριβώς προέρχεται μέσα από αυτή όλη τη διαδρομή, είναι να στηρίζει ένα κόμμα το οποίο ο ίδιος αναβάπτησε με τόσο επιτυχημένο τρόπο στη λαϊκή αποδοχή. Mm-hmm. Και νομίζω ότι από την πλευρά του κάνει πάρα πολύ καλά. Εγώ ούτε Καραμανλής είμαι,
Ούτε Μητσοτάκης είμαι, ούτε Μεϊμαράκης είμαι. Είμαι ο Βαγγέλης ο Αντώναρος. Ο οποίος έχω 30 χρόνια στη δημοσιογραφία και 10 χρόνια στην ενεργό πολιτική. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής και με αυτό να κλείσουμε. Επειδή ακούγοντας όλη τη συνολική τοποθέτησή σας, διαπιστώνω από τα λεγόμενά σας ότι υπάρχουν διαφωνίες και από άλλα στελέχη ως προς την πολιτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα. Αλλά σιωπούν, είπε ο κ. Αντώναρος. Αλλά σιωπούν. Και αυτό σημαίνει ότι περιμένουν το εκλογικό αποτέλεσμα και αναλόγως θα πράξουν την επόμενη μέρα. Θα έχουμε κάποιες εξελίξεις σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιητικό. Υπάρχουν δύο μορφές γκρινιάς, έτσι, και στα ζευγάρια. Αυτό το οποίο γίνεται το βράδυ και λέγεται κρέβατο μουρμούρα. Ναι. Και αυτό το οποίο γίνεται με το φως της ημέρας και βγαίνει προς τα έξω και καμιά φορά, αν είναι και γνωστό το ζευγάρι, φτάνει και στα μαγκαζίνα της τηλεόρασης ή στις πιο λαϊκές εφημερίδες. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια κρεβατομουρμούρα, η οποία γίνεται μεταξύ των ανθρώπων. Μιλώ με πολλά από τα στελέχη. Άλλωστε χτες, ξέρετε, θα σας πω, ήταν και μια πολύ μεγάλη γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Το 1 τρίτον των Ελλήνων ή το 1 τέταρτον των Ελλήνων γιόρταζε. Μίλησα με πάρα πολλούς φίλους και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια. Περιμένουν, δεν θα έλεγα με το όπλο παραπόδα. Θα έλεγα ότι περιμένουν όμως να δουν. Και σας διαβεβαιώ ότι αναλόγως με το τι θα γίνει το βράδυ της Κυριακής, θα δούμε. Ήδη πρώτες ντουφεκές ακούστηκαν. Ναι. Αναφερθήκατε. Με ένα άλλον προβληματίζει ότι η Κωνσταντίνη και η Ελένη μιλούσατε εσείς με κόσμο και όχι ο Κώστας Καραμαλής. Χιούμορ κάνε. Ήθελα θέλω να πω το εξής. Είναι διάφοροι άνθρωποι που μιλήσαν, αναφέρατε δύο ονόματα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι και πολλοί άνθρωποι, σαν και εμάς, είτε μας έχει κλωτσίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Σάββατο βράδυ, χωρίς καταστατικές διαδικασίες. Από πίκρα, ας πούμε, μήπως. Καθόλου. Μην ανοίξετε. Μα εγώ ξέρετε, να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εγώ αυτά που, τα οποία λέω, τα λέω συνέχεια από την, τουλάχιστον από την ημέρα που απεφάσισα στις πριν από τις εκλογές του 15 τον Ιανουάριο να μην είμαι υποψήφιος. Μάλιστα. Έχω απελευθερωθεί πλήρως και αυτό μου δίνει το δικαίωμα. Μάλλον μου ξαναδίνει το δικαίωμα που είχα πάντα στη ζωή μου. Να λέω τη γνώμη μου έτσι όπως την πιστεύω. Δεν μετακινούμε, δεν πάω σε άλλο χώρο. Όλοι ξέρουν, όπως σας είπα, αλλά πού ανήκω. Στα σκαριά, και θα εξακολουθώ να ανήκω. Για την εγγύηση, έτσι. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.